καλά έχει έρθει η ανάπτυξη μου φαίνεται για τα καλά. Φίλε μου Αναστάση, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Τώρα δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά ότι έχει έρθει, έρθει. Εντάξει, δεν ξέρεις. Μαζί μας ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα το μοιραστούμε μαζί σας. Διότι εμείς κάνουμε ρεπορτάζ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Νύχτα είναι τώρα, παρόλο το ότι λέμε καλημέρες και ιστορίες. Κατεβαίνουμε στο σταθμό με τον Αναστάση, με το αυτοκίνητό του. Πάμε να βάλουμε βενζίνη, δηλαδή να βάλει ο Αναστάσης. Ουρές κανονικά στα βενζινάδικα. Στην αρχή βέβαια ανησυχήσαμε ότι μήπως συμβαίνει κάτι, μήπως έγινε capital control. Καλά, ζούμε με αυτό το... Μην δεις παραπάνω από δύο άτομα σε μια τράπεζα. Όλοι θα πάνε να ρωτήσουν, ρε παιδιά, έγινε κάτι, έγινε κάτι. Α, δεν είχε γίνει κάτι, εντάξει, δεν ρωτήσαμε και τον βενζινά. Παρ' όλα αυτά όλοι ήταν στο βενζινάδικο, όχι ουρά καμιά τώρα τέτοια ώρα, ε. Εξπαρά, είχε τουλάχιστον 4-5 αυτοκίνητα, μπορεί και παραπάνω, να βάζουν βενζίνα και να το φουλάρουν, δηλαδή με τις ώρες, είχαμε καθυστέρηση. Έτσι. Τόσο που αισθανθήκαμε αμήχανα και είπαμε στον εκεί πάλι ότι φίλε πόσο έβαλες, 10 ευρώ. 10. Βάλε 10 ευρώ αλλά κράτω το λίγο παραπάνω, μη φανεί, μη γίνουμε ρεζίλιους ανθρώπους. Εν τέλει είδαμε και την προσφορά που είχε το βενζινάδικο και ήταν στα 30, στα 20 λίτρα μάλλον βενζίνα. Κερνούσαν ένα καφέ, γι' αυτό γινόταν όλη η τέτοια. 20 λίτρα βενζίνα πόσο είναι? Ένα τριαντάρι είναι. Ένα τριαντάρι, δηλαδή, αν βάλεις 30 ευρώ και θα πάρεις ένα καφεδάκι. Έτσι. Πόσο, άμα βάλεις 30 δηλαδή τριαντάρια, ουσιαστικά, 3-3-9, δηλαδή 900 ευρώ βενζίνη, έχεις βγάλει ένα τριαντάλιτρο. Εντάξει, το έχεις οικονομήσει, ρε παιδί μου, ναι, είναι. Είναι μια, όχι ψέμα, όχι 30, 20-20 ψέματα. Αν είναι βάλεις 20, άρα 20-20, εντάξει, 400 ευρώ. Να μην είμαστε και τόσο υπερβολικοί. Εντάξει, τα 400 ευρώ βενζίνης, κύριε και κύριοι, βγάζεις ένα 20-άρικο. Μια χαρά προσφορές. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος είχε όντως να βάλει να γεμίσει τα αυτοκίνητά του. Δείγμα, κυρίες και κύριοι, της ευημερίας που μας διέπει. Η ανάπτυξη είναι διάχυτη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα έχουμε σκίσει τα μνημόνια, έχουμε βγει στις αγορές, γνωστά αυτά. Φέτος όλος ο κόσμος πήγε διακοπές. Να τα λέμε και αυτά, νομίζω. Κοιτάξτε γύρω σας, κοιτάξτε και τον εαυτό σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν πήγε πουθενά απολύτως. Όλοι τις κάναμε τις κουτσουκέλες μας, γιατί πλέον είναι εκτός κανονικότητας το να πας διακοπές. Είναι, κοιτάνε με μισό μάτι, όταν πήγες διακοπές, εσύ έχεις ταμένες λίρες σε κάποιο χωράφι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Το αναπτυξιακό λόγο επειδή σας συντροφεύει για ακόμη ένα πρωί εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μπάπης Παπανίδης, Αναστάσης Ασκητάς. Σε νέο ωράριο και αυτός. Δεν σε χάλασε, είδες πως είναι, να ξυπνάς από τις 5. Είναι σαν την πρώτη φορά που ήρθα αυτή. Κάθε φορά, πρώτη φορά ούτως ή άλλως. Καλημέρα και στη γραμμούλα που ανυπομονεί να μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλώς το να. Γεια σου, Αναστάση. Καλημέρα. Είσαι από αυτούς που γεμίζουν και τα ρεζερβουάρ της βενζίνης. Τίποτα. Άντε να φτάσουμε τα 3/4. 3/4. Γιατί σου λέω κανονικά, είχε κίνηση, είχε ουρά. Κοίταξε, είναι 31 του μηνός, έτσι. Άμα δεν ήταν 31 του μηνός, θα σου έλεγα εγώ πώς θα πέρα καφέ τζάμπα με 30 ευρώ. Γιατί 31, τι πληρώνεται ο κόσμος, λες? Πληρώνεται, βέβαια. Πλήρως το δημόσιο. Α, δεν ξέρω, δεν τις ξέρω τις πληρωμές. Και στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον ένα 50%, 70% φαντάζομαι πληρώνονται κανονικά, ρε παιδιά. Α, στο τέλος του μηνού, μάλιστα. Ανάπτυξη το λες και αυτό. Και αυτό το λες, ναι, σωστό. Α, έτσι. Οπότε, δεν ξέρω, συντάξεις αυτά τέτοια, πότε πληρώνονται? Αυτά έχουν πληρωθεί ήδη του ΙΚΑ, συντάξεις έχουν πληρωθεί από τις 29, από τις 30 του μηνός έχουν πληρωθεί. Α, μάλιστα, για να ξέρουμε, είπαμε όταν πληρώνονται συντάξεις να τρέξουμε σε παππούδες, γιαγιάδες. Πληρώνονται πάντα 2-3 μέρες πριν κλείσει ο μήνας. Α, μάλιστα. Είχαμε και τον Μπαφούλια μας τα ενημέρωνε αυτά, αλλά τον χάσαμε τον τελευταίο καιρό με τις διακοπές, αποδιοργανωθήκαμε. Ο Γιώργος Αυτιάς που λέγεται. Θα πήγε σε κανένα μοναστήρι με διακοπές, δεν έχει κλείσει. Έτσι, έτσι. Έτσι. Πώς είσαι εσύ? Είσαι καμιά γλώσσα σε κανένα νοσοκομείο, μπορεί να πει. Νωρίς σήμερα. Έτσι, πιο πολλές φορές νωρίς είμαστε. Έτσι. Αλλά δεν μας πειράζει, αυτό το είπαμε. Τι να κάνουμε, τι ώρα ξυπνάς το πρωί πλάκα στην πλάκα? Τι ώρα πιάνεις? Δεν έχω ωράριο. Δεν έχεις. Όχι, δηλαδή εξαρτάται που πάω. Σωστό και αυτό.
Το καλό είναι ότι μεσημεράκι τελειώνουμε και είμαστε άπλα, είμαστε άπλα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Αυτό και καλό, ναι. Έτσι, το και προτιμώ να σχολιάσει αυτό να σχολιάσει πάλι 6 και 7 η ώρα. Καλά, ναι. Εκεί δεν έχει τίποτα. Τώρα κιόλα και τα μεσημεράκια βολεύουν γιατί θα έχει μπασκετάκι. Όλα τα μεσημεράκια. 4.30 ώρα σήμερα παίζει εθνική. 4.30. Ναι. 4.30 το μάτι. Να πούμε δυνατά να πάρουμε την ψυχολογία. Κοίταξε, εγώ το βλέπω. Εγώ το βλέπω ότι όπου έχει εθνική, για πάνε πάντα είναι λίγο κόντρα. Ίσως να μην έχει να χάσει και πολλά. Δεν ξέρω. Δεν με πνέει. Δεν με πνέει. Η Εθνική Ελλάδος. Άμα δίνει. Ναι, στον μπάσκετ. Ναι, ναι, τώρα θα την κάνει κάποια γκέλα. Εντάξει, θα προκριθεί. Θα προκριθεί, δεν τίθεται θέμα. Εμένα δεν με πιέζει ο Μίσας, έτσι. Από την αρχή στράβωσα με το Μίσα. Γι' αυτό τώρα, εντάξει. Ούτε και του παίχτε, γι' αυτό και η ομάδα δεν είναι. Εγώ το μόνο Μίσα που ξέρω ήταν εκείνη η μασκότ που είχε στου Ολυμπιακού Αγώνε τη Σοβιετική Ένωση το 1980. Ξέρω αν το θυμάσαι εκείνο το αρκουδάκι. Ναι. Εκείνο ακριβώ. Όχι ότι δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι κακός, ας πούμε, αλλά όταν έχεις να κοουτσάρεις μια ομάδα, τώρα πιστεύω τουλάχιστον πρέπει να έχει μια δεκαετία, δεκαπενταετία να κοουτσάρει ομάδα, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια στα κλιμάκια της εθνικής. Εντάξει, το μπάσκετ εξελίσσεται, ρε παιδί μου, αυτό θεωρώ. Μάλιστα. Ενδεχομένως βέβαια τώρα για να σου κάνω και την τρίπλα, την μπασκετική, το ίδιο να ισχύει και για τον προπονητή του ΠΑΟΚ το φετινό στο μπάσκετ. Ναι. Ο Παπαθεοδόρου, ήταν τα τελευταία χρόνια κανονικά είχε ομάδα, δεν ήταν μόνο στην Εθνική. Α, δεν ήταν μόνο στην Εθνική. Πού ήταν? Όχι, ήταν. Τώρα στο τέλος ήταν πέρυσι στην Αστάνα δύο χρόνια. Α, εντάξει. Champions League. Και οι δύο παίκτες που έχει φέρει είναι... Τους είχε και στην Αστάνα και τον Κρουμπάλι νομίζω τον είχε στην Αστάνα. Έχει παίχτη Κρουμπάλι, είναι ο ΠΑΟΚ. Κρουμπάλι. Α, είπα κι εγώ. Κρουμπάλι, ναι, ένας Αφρικανός. Ωραία, μας αρέσει. Ναι. Μάλιστα. Αλλά άμα πάρουν και το Διάρη που κυνηγά να πάρουνε φέτος, πιστεύω θα... Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για να χτυπήσεις, ας πούμε, τη Διάδα, εννοείται αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά τουλάχιστον θα δούμε ωραίο μπάσκετ. Θα περάσει τον Άρη. Άρη να περάσει. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Και αντίστοιχα του Άρη. Ο στόχος κάτω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι να καταφέρει να βγεις τρίτος, έτσι. Αυτό είναι ένα... Ας το πούμε ένα τίτλο τιμής. Όχι μωρέ, ούτε και η ΑΕΚ σε πολύ νοιάζει. Αυτό νομίζω ο στόχος του Άρη να περάσει τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ να περάσει τον Άρη. Αυτό είναι στο μπασκετ. Εντάξει, τι να κάνεις. Έτσι έχουν μάθει. Για εμάς τους μπασκετικούς μπάλες παίζει ρόλο να δούμε και ωραίο μπάσκετ. Μάλιστα. Γιατί και πέρυσι και πρόπερσι εκτιμώ πολύ το Σούλη, αλλά δεν μ' άρεσε το μπάσκετ που παίξατε. Καθόλου. Ειδικά το περσινό. Ναι, είδε του παίχτε που είχε πέρυσι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, οι παίχτε δεν ξέραν μπάσκετ. Του είδα ρε φίλε, αλλά του παίχτε και ο προπονητή του επιλέγει. Με τα λεφτά που είναι διαθέσιμα. Τώρα μου δηλαδή, δεν μπορεί να βλέπει να κάνει ρεκόρ λαθό στο παλατάκι μέσα με την Τούρκη και 56 λάθη. Είναι σαν... Ευρωπαϊκό ρεκόρ ήταν αυτό, έτσι. Είναι σαν αυτό... Εγώ να κάνω ένα 56 λάθη. Είναι σαν αυτό που λέγαμε. Με 10 ευρώ βενζίνη δεν μπορείς να πάρεις καφέ δώρο. Άμα το φουλάρεις, τον παίρνεις τον καφέ δώρο. Τι ακάμε, τόσα. Αυτά είχε να δουλέψει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Και φέτος αυτά είχαμε όμως, Μπάμπη. Δεν είναι μεγαλύτερη διαφορά στο πάτσι μας φέτος. Σε θέλω σήμερα, ρεπόρτερ, να στηθείς 4.30 ώρα με Ισλανδία να παρακολουθείς το μάτς και αύριο να το σχολιάσουμε. Θα τα δω κι εγώ. Εννοείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι μεσημεριανά τα παιχνίδια για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά... Ναι, μεσημεριανά τα παιχνίδια. Πάντως έτσι τα τελευταία παιχνίδια. Το παγκόσμιο στην Ιαπωνία θυμάμαι που ήταν πρωινό εκεί. Καλά, εκεί 8 η ώρα. Ναι, 8 η ώρα το πρωί και τέτοια. 8 και 9 και 10 παίζαμε. Ναι. Αλλά κατάφερε τα παιχνίδια εκείνα τα είδα και καλά. Εγώ δεν το είχα δει γιατί είχα βγει εκείνο το παιχνίδι με την Αμερική. Το πιο ιστορικό παιχνίδι δεν το είχα δει γιατί είχα βγει την προηγούμενη μέρα και είχα γίνει άστα να πάνε και δεν ξύπνησα ποτέ. Τέλος πάντων. Δεν ξύπνησα ποτέ. Ξύπνησα από τις φωνές του αδερφού μου στο σπίτι που ρουλιάζανε. Τι έγινε και τέτοια. Τι να κάνουμε. Έγινε, καλό δρόμο. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, μπασκετικό το λόγο επειδή σήμερα. Γι' αυτό έφερα Αναστάση που την αγαπάει την Σπυριά να την πάρα και την Καλαθόσφαιρα. Χθες ούτως, πέρυσι τι, δεν πηγαίναμε μαζί. Δεν πήγαμε φέτος να πάμε φέτος εκεί να δούμε τα pick and roll και όλα αυτά. Έχουμε καμωθεί, έχουμε ανδρωθεί κυρίες και κύριοι στην Καλαθόσφαιρα. Σας καλημερίζουμε στην καινούργια ημέρα. Ναι, όντως ξεκινάει σήμερα το Ευρωμπάσκετ.
θα απασχολήσει την επικαιρότητα τρόπον τίνα, έτσι σε μια κουτσουρεμένη επικαιρότητα, αφού δεν έχει Super League πάνω που αρχίσαμε να παίρνουμε τα μπόσικά μας και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Πάλι διακοπή, οπότε θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ που ξεκινάει σήμερα σε 4 διαφορετικούς ομίλους. Η ομάδα μας, η εθνική μας, συμμετέχει στον όμιλο της Φιλανδίας. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Τι έγινε? Καλώς τον. Είπαμε για μπάσκετ και βγήκε ο Βασίλης Κουντής του Λίμπερο. Δεν ασχολούμαι με μπάσκετ γιατί όλοι είναι πολύ μικροί μπροστά. Έτσι. Την τεράστια Αριανάρα. Έτσι. Τι έγινε, η Αναστάση, ξεμπούκωσες? Όλα καλά, όλα καλά. Μετά το σουηδικό μάγκα, ξεμπούκωσες? Ναι, και περίμενα πόση ώρα να πάρεις τηλέφωνο να μας πεις εσύ από αυτές τις διαδικασίες έχεις μια, κάτσε να μια δεις, μάθηση. Κάτσε να δεις ακόμα τι κλαρίνα θα ακουστούνε. Χαλκινά. Τα καλύτερά μας θα είμαστε φέτος. Ποιοι? Όλοι εκτός από εσάς. Μάλιστα. Είναι αυτό η. Που υποστηρίζω όλες τις άλλες ομάδες εκτός από εμάς. Ναι. Δεν ασχολούμαι εγώ με άλλες ομάδες. Το έχω παρατηρήσει. Έτσι. Α, μπράβο. Καμιά φορά την χάνει ρε παιδί μου να ρίχνει ένα κουτσό τέτοιο. Πώς βλέπεις τα αεραστεχνικά, παίρνεις την εφημερίδα και βλέπεις τι κάνει το χωριό σου. Έτσι. Να, μπράβο. Και περνάει φευγαλέα. Δεν φευγάει, τι φευγάτος θα ήσουν, δεν περνούσε φευγαλέα. Εσύ όταν ανοίξεις εφημερίδα να δεις τι κάνει το χωριό σου, ποιο από τα δύο χωριά κοιτάς? Αυτό που κατάγεσαι ή αυτό το οποίο υποστηρίζεις? Αυτό το χωριό που σε έχει βιάσει από την ίδρυσή σου ένα εκατομμύριο φορές. Δεν είσαι πρωινός, δεν είσαι πρωινός. Ρε πρωί τώρα. Ρε μη τρελαίνεις. Τρέλα σε μένα, δεν θα πουλάς τρέλα, σε έχω ξαναπεί. Πρωί-πρωί, όρεξη έχετε, φαίνεται. Πρωί-πρωί, και τι θα μιλήσουμε πρωί-πρωί, για τα βρακιά? Για τα βρακιά, γιατί δεν κατάλαβα. Αφού και για τα βρακιά, άμα μιλούσαμε για τα βρακιά, για τα βρακιά θα μας έλεγες. Δεν είναι. Τον Άγιο Μάμα, πάμε μαζί, Μπάμπι. Πότε θα πας? Παπά μαζί, αλλά θα θέλουμε σκέτη μπορεί να γυρίσουμε. Έπρεπε να έχουμε ένα και εμείς ένα πάγκο εκεί να εκτιθόμεθα μόνοι μας. Τι να κάνουμε? Να, πώς κάνουμε? Μαγιό σαν τον Παπαδόπουλο. Έτσι, το πίσω γορίλα να κάνουμε που είχε στην Τζουμπαγιά. Το θυμάσαι? Βέβαια, το θυμάμαι. Εννοείται. Έσπαγε την πόρτα και φεύγαν όλοι μέσα από εκεί. Έτσι, τα ξεχνάμε αυτά. Αυτό να κάνουμε, να αναβιώσουμε. Να αναβιώσουμε κι εμείς τα. Τις ώρες παραδόσεις. Άμα δω τίποτα περίεργο. Να ενημερώσεις, να ενημερώσεις. Δεν μου λες, στον άλλο σταθμό έχουνε τέτοια ώρα εκπομπή. 7. Άρα είμαστε δεύτερη ακροματικότητα. Φιλιά, καλό δρόμο. Ουφ, είδες, ένα τους βάζουμε κάτω, στο τέλος θα γίνουμε... Αργυρό μετάλλιο, θα γίνουμε κυρίαρχοι. Χθες, πού το είδα αυτό ρε, σε ένα site είδα, έλεγε... Το πέμπτο σκόρερ, λέει, της League 2 θέλει να πάει να πάρει ο Άρης. Ας πούμε, πώς βάλανε γκόλ, ας πούμε, στη Β' Εθνική. Το πέμπτο σκόρερ είναι σαν αυτά που είχαμε και λέγαμε 8ος Ολυμπιονίκης. Το άθλημα μπορεί να έχει 10 συμμετοχές. Κάτι καινούργιο, κάτι τέτοια. 16ος Ολυμπιονίκης. Έπαιρνε όμως κανονικά άδεια προπό. Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό. Τι εννοεί, το λέγα την άδεια προπό. Και πώς έγραψε και ένας φίλος ότι τώρα. Επειδή έχουν σφίξει τα πράγματα και γι' αυτό έχει αλλάξει και ρότα ο προσανατολισμός και η προσέγγιση των αθλητών. Δηλαδή τώρα λέει ο Φερρυππίνη Κορακάκη δεν θα πάρει άδεια προπό, οπότε κάθε τρεις και λίγο βλέπουμε η εμφάνιση της Κορακάκη στην παραλία που έριξε το Instagram και ούτε καθεξής. Τώρα όμως που έχουν διαβάθμιση τα προποτζίδικα, θα μπορούσε να πάρει οι πρώτοι τρεις να παίρνουν αυτά τα καινούργια με τα φρουτάκια μέσα. Ναι. Το άλλο ξέρω να παίρνει με πολλούς στυλούς και το καθεξής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δε Παύλη. Αχ, τώρα θα αρχίσουμε τα πάω κάρι. Δεν γίνεται να ακούσει το βεβδάκι τώρα και να μην μιλήσει. Έτσι, έχει καιρό να τον ακούσει. Είμαστε ακόμα κουκωμένο είμαι εγώ, δεν μπορώ να μιλήσω καλά από το κλαρίνο που στάραμε. Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται να μιλάς τώρα όταν είσαι 3 χρόνια στη Β και 2 χρόνια στη Γ. Τελευταία πενταετία. Μόνο τόσα είναι. Αυτά που είναι την τελευταία πενταετία είναι 2 χρόνια στη Γ παίζουν και τρίτη χρονιά στη Β. Ναι, αλλά με αυτή τη λογική, εσύ γιατί μιλάς όταν παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και κάνει. Εντάξει, στην Ευρώπη παίζει και εγώ, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν πήρε κανένα κύπελο στην Ευρώπη. Champions League δεν έπαιξε ποτέ όμως. Δεν δικαιούσε. Ας πάει και στα άλλα αθλήματα, αφού το αρέσει και τα άλλα αθλήματα. Εντάξει, στο μπάσκετ. Έχει μια μεγάλη ιστορία, δεν το συζητάμε και σε άλλα θέματα έχει ιστορία, αλλά πού είναι? Στο μπάσκετ είναι πουθενά, στο βόλεϊ είναι πουθενά, στο μπάσκετ και αυτοί κολοδέρουν να είναι τέταρτη και πέμπτη και τρίτη με το ζόρι. Εντάξει, το τέλο θα καταλήξουμε πόσα εισιτήρια έκοψε. Πάντα όλε οι οπαδικέ κόντρε εκεί καταλήγουν.
άστα εισιτήρια. Τα εισιτήρια πάνε ανάλογα με το, με το πώς πάει το άθλημα. Άμα πηγαίνει καλά, έτσι είναι ο Έλληνας. Πηγαίνει και στο γήπεδο να δει και να στηρίξει. Έτσι, άμα δεν πάει καλά, το ξεχνάει το άθλημα. Μάλιστα. Ούτε να το δει, δεν. Με το που βγήκε, νομίζω χτύπησε και μια άλλη γραμμή. Στάνταρ θα είναι ο Φευγάτος τώρα εδώ και θα το κάνουμε για άμπαλο πρόεδρο. Ορεξάτη. Σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω άλλο τώρα. Εντάξει, έγινε. Πρόσεχε στον δρόμο, μη σου φύγει το τιμόνι. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάτμαν. Α, και όμως. Καλώς το να, καλώς το να. Γίνεται. Καλά είμαστε, εσύ. Καλά, ρε, πρωί με τα ποδόσφαιρα. Δεν του έπιασε αυτό το τέτοιο. Τι να κάνει, μωρέ, άστα να πάνε, άστα να πάνε. Ευχαριστώ τον κύριο Καραλάμπη για τη συνταγή. Ναι, ναι. Πρώτα ο Θεός του χρόνου. Άμα πετύχει, θα το στείλω στην Ελβετία να μπουκάλει. Έτσι, που ξέρεις, μπορεί να φτιάξεις και μια νέα παραγωγή και να δώσεις ένα, μια νέα νότα ανάπτυξης εκεί στην περιοχή της Μαθίας. Φανώ, να δούμε. Να φτιάξεις μια προσωπική σου συλλογή σε λικέρ με αχλάδι. Βάλε ροδάκινο ίσως. Κάντο έτσι, διαφοροποίησέ το, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Θέλει διαφορετικό μπουκάλι, το ροδάκινο είναι στρόγγυλο. Το αχλάδι είναι μακρόσωπο. Θα βρούμε, θα βρούμε. Αλλά εγώ τώρα δίνω εδώ. Τα λέμε γκόρτσα. 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 Μ' αρέσει το γκόρτσα. Γκόρτσα, αυτό πολύ σλάβικο ακούγεται. Δεν ξέρω από πού είναι αυτή. Μάλιστα. Είναι η Γκούρτσα, δεν είναι εδώ πέρα που κάνουμε το, πώς λέγεται, που κάνουμε το φεστιβάλ με τα χάλκινα. Ο Γκόρτσος, Γκόρτσος, Γκόρτσος. Για να μας πει ο κύριος Καραλάμπης πώς λέγονται στα ελβετικά. Ποια, τα ροδάκια, τα γκόρτσα. Τα χλάδια, ρε. Α, τα χλάδια, τα γκόρτσα, πώς λέγονται στα ελβετικά. Θα του το μεταφέρω. Ακούει, τα καταγράφει τα ερωτήματά σου. Η Έλενα πού είναι? Η Έλενα δεν ξέρω, θα τη βρούμε, μη στεναχωριέσαι, εντάξει. Κανένα ακόμα πάρω αντίπαρο είναι? Όχι, γύρισε, αλλά έχει υποχρεώσει, έχει εργασίες, έχει όλα. Γιατί έγινε, αρχίσαμε τα παλιά τώρα, κάθε φορά που έρχομαι εγώ κάθε φορά τσάλες. Δεν εννοείται. Ακόμα το συνηθίσετε. Καλημέρα και τον Αναστάση. Καλημέρα. Να σε καλά, Δημήτρη μου, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Έπρεπε να πεις, λοιπόν τι να κάνουμε, ο Αναστάσης κοιτάς, θα έρχεται στα πρωινά του Λίμερα 107,4. Ναι, όντως, το να παίρνεις τηλέφωνο σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο και να λες καλά πρωί με τα ποδοσφαιρικά είναι η καταλληλότερη ατάκα. Ναι, όντως, γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς δεν σας έχουμε συνηθίσει σε κοινή εκπομπή, σε μια εκπομπή που την έχετε χίλιο ακούσει. Βέβαια, γι' αυτό λατρεύουμε το αθλητικό ραδιοφωνάκι μας, για τα ίδια και τα ίδια, για τις ίδιες αντιπαραθέσεις, αυτός είναι και ο σκοπός. Εντάξει, εμείς το έχουμε λίγο διαφοροποιήσει, παρόλα αυτά, όταν συντρέχει λόγος, ναι, θα αντιπαρατεθόμεθα. Και το γουστάρουμε και το αγαπάμε και ζούμε για την καζούρα, ζούμε γι' αυτό και τα αφήνουμε όλα. Δηλαδή και αυτή την υποκρισία τόσων ετών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα 33, 33, 33 και το μη πεις το ένα, μη τι πεις το άλλο. Άσε βρε τώρα βρε. Αθλητικό πρωινό, αθλητικό λόγο επειδή εδώ στο Λίμπερο 107,4. 31η του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, σήμερα, τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, μεγάλη θλίψη. Μεγάλη θλίψη, ούτως ή άλλως η δροσά μας έχει βάλει κατευθείαν σε ρυθμούς φθινοπορεινούς. Βέβαια, προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα και το Σαββατοκύριακο να έχουμε ωραίο καιρό για να πάμε να κάνουμε έστω το τελευταίο μας μπανάκι. Ένα μίνι κύμα καύσωνα θα πλανηθεί πάνω από τη χώρα μας, μέχρι και 36-37 βαθμούς σε κάποια μέρη θα φτάσει. Οπότε όλα θα είναι κομπλέ. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη βέβαια πεσμένες οι θερμοκρασίες, έχουμε τη δροσούλα, 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 21. Σχεδόν χειμώνας που θα λέγαμε. 26 μου δείχνει το μετεωρολογικό δελτίο ότι θα φτάσει το μεσημεράκι. Αλλά από αύριο αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας, θα φτάσουμε και τα τριαντάρια μας. Το Σαββατοκύριακο να πάμε να κάνουμε έστω τα έσχατά μας μπάνια και να αποχαιρετήσουμε με αυτόν τον τρόπο το καλοκαιράκι. Λοιπόν, θα πάμε να διαλυματιστούμε καθώς φτάσαμε στις 6.30 στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας. Το λόγο επειδή θα μπει δυναμικά, θα μπει φορτσάτα, πλούσια θεματολογία και σήμερα όπως κάθε φορά. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφομαι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο δεύτερο μισάωρο του λόγο επειδή της πρώτης μας ώρας, στο πρωινό της 31ης ημέρας του Αυγούστου, τελευταία ημέρα ημερολογιακά του καλοκαιριού, ανάμνησης της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου των Ενικομιδή Αγίων Μαρτύρων. Ανάμνησης της καταθέσεως, γι' αυτό και από αύριο χαλαρώνουν τα capital controls. Θα έχουμε να βγάζουμε χρήματα ακόμα παραπάνω από αυτά από τα αποθέματα. Καμία γιορτή γνωστή, κανένα όνομα δεν εορτάζει, δεν έχουμε να ευχηθούμε σε κανέναν.
Οπότε είμαστε απαλλαγμένοι. Σε γενεθλιάζοντες στρέφουμε την προσοχή μας. Το 12 μετά Χριστόν γεννήθηκε ο Γάιος Καλιγούλας, εκλεκτός αυτοκράτορας Κέσαρας. Ο Καλιγούλας, μέλος του οίκου των κυβερνώντων, συμβατικά γνωστού ως δυναστεία Ιουλίων Κλαβδίων. Μάλιστα, και έχει δώσει και γνωστά μαγαζά, έτσι ευαγή ιδρύματα εδώ της νυκτός ο Καλιγούλας για τις ατασταλίες του και τις παρασπονδίες του. Είχε ένα πλούσιο παλμαρέ. Σαν σήμερα το 1970 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Βόκολος, μεγάλο σέντερ μπακ, πέρασε και από Άρη. Ο Βόκολος, νομίζω, πώς έχω μια τέτοια εντύπωση ότι έπαιξε και στον Άρη στα τελειώματα. Αλλά δεν περνώ και όρκο. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης το 1972. Αυτοί. Ο Πέπε Ρέινα τώρα βλέπω εδώ το 1982. Από ποδοσφαιριστάς, αυτούς που μας ενδιαφέρει, να τους ευχαθούμε, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη γραμμούλα μας. Καλημέρα παιδιά. Καλώς το να. Αν θυμάμαι για το Βόκολο, ναι. Έχω την εντύπωση ότι μια μέρα βγαίνει φωτογραφία με την πλούσια του Άρη. Αν δεν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν ήταν ο Βόκολος αυτός. Ήταν ένας άλλος ποδοσφαιριστής από την Καλλιθέα. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Όχι, εγώ θυμάμαι ο Βόκολος. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον Τρεχάτο, αυτό θα μας πει. Δεν ήταν, καταλαβαίνω ποιο λες, δεν μου έρχεται στο μυαλό. Ήταν ένας... Το λες εσύ, το Σκαρμούτσο. Όχι, ούτε το Σκαρμούτσο. Ο Βόκολος δεν έχει παίξει Άρη. Ο Σκαρμούτσος έχει παίξει Άρη. Ήταν ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον Πάκο, αλλά τελικά έχει πάει στον Άρη. Το αντίθετο είχε γίνει. Για τον Βόκολο. Με τον Βόκολο θυμίζει, θα μας πει κάποιος Αριανός, γιατί ήταν μεγάλο το κάζο. Mm-hmm. Όπως και με τον Φουτσίνη είχε γίνει το ίδιο, ήταν να πάει στα αυτούς. Έκλεψε αυτό το παιχταρά ο Πάοκ μέσα από τα χέρια του Άρη, εντάξει. Φουτσίνη μεγάλο που λένε, Και πιτήρικο τον πήραμε, μικρό. Έτσι. Τα καλά του χρόνια. Ο Φουτσίνη, ο οποίος με το που ήρθε στον Πάοκ, είχε πέσει από το κρεβάτι του και έσπασε το χέρι του. Και είχε μείνει εκτός κανένα δίμηνο. Το χειρότερο είναι, τώρα τι μου θύμισε. Κανιθάρες, το θυμάσαι, το τερματοφύλακα. Βεβαίως, το πάψω μαλλιά. Ναι. Αυτός ήταν να πάει να παίξει σε γύρω, ρε φίλε. Mm-hmm. Και μετά την τελευταία προπόνηση πάει να κάνει τους, πάει να ξηριστεί, δεν ξέρω εγώ, τι πέφτει στη... Ναι. Και ήταν μάλιστα και βασικός της Εθνικής Ισπανίας, νομίζω. Θα πέσει και βασικός. Κολόνια και σπάει το δάχτυλο, τι έκανε ο Καρδάκης. Ναι, το είχε κόψει. Ο Σπύρος ο Γόγολος πρέπει να ήταν αυτός ο ποδοσφαιριστής, σου λέω. Ο Γόγολος είναι αυτός που ήταν... Δεν έπαιξε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε. Αλλά τον έδωσα απευθείας δανεικό σε μια άλλη ομάδα για να πάρουμε κάποιον άλλο τον Σταρά. Δεν θυμάμαι τότε. Ναι. Πέρασα πολύ πιο καλή παίκτη από τον ΠΑΟΚ. Γιατί να έχουμε αυτή την πληροφορία μέσα στο μυαλό μας, βέβαια. Δηλαδή. Απογοητεύομαι κάθε φορά που ανασύρω τέτοιες λεπτομέρειες. Δεν μου λες τον Καλλιγούλα ταινία την έχει δει. Όχι, δεν την έχω δει. Να τη δω, λε. Σίγουρα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ίσως κανένα ζάπινγκ, σε κανένα αυτό, εντάξει, μπορεί. Ούτε την έπαιξε να φανταστώ. Τι να την παίξω, τι εννοείς. Όχι, να παίξει από σπάσματα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Άλλος, ποιο το παλκάρι είναι μαζί σου. Ο Αναστάσης. Γεια σου ρε φίλε, γεια σου. Καλημέρα. Έτσι. Λοιπόν, μ' ακούτε παιδιά, γιατί δεν ακούω, μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Σε χάνουμε όμως. Σε χάνουμε. Δεν σ' ακούσαμε. Χάθηκε από την γραμμή. Ο οποίος Καλιγούλας είχε ανακηρύξει το άλογο του ως ύπατο της Ρώμης για να την πει στους συγκλητικούς. Χαρά χωρός. Διορισμοί έτσι. Ύπατος. Λογικό. Υπή. Ναι. Αυτό όλοι θέλουμε να βιάζομαστε να το πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο Βόκολος ήταν μαζί. Ο Βόκολος τι ήταν ο Βόκολος. Παρουσιάστηκε τον Άρη και θέλουν τον Πάοκ. Α ναι, είχε γίνει αυτό, δεν το θυμάμαι καθόλου. Θυμάμαι το Γόγολο που είχε την αντίθετη πορεία. Όχι, Βόκολος. Μάλιστα, αυτή μεγάλη. Σαν χτες το θυμάμαι. Σαν χτες. Δηλαδή δεν το θυμάσαι αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο δεν σε προβληματίζουν όλα αυτά στη ζωή σου. Άμα θυμάσαι αυτό το πράγμα, έχεις φανταστικά παιδικά χρόνια. Ναι, και δεν θυμάσαι, ξέρω εγώ, τα γενέθλια της κοπέλας σου και τέτοια. Αλλά θυμάσαι. Θύματα μετά το μεγάλο center back Βόκολο, ρε συμπάθει. Έτσι ακριβώς. Τι λέει, τι κάνετε. Καλά είμαστε, εσύ. Ακούγεσαι βαθύς, από πηγάδι. Όχι, μπορεί, έχω το hands free.
Το Καλλιγούλας παρεξηγημένος, παρεξηγημένο πρόσωπο της ιστορίας. Γιατί? Άμα διαβάσεις, δηλαδή τον κοροϊδεύουν ότι έκανε, ήταν χαζός και έκανε το άλογο του, αλλά διαβάσεις το λόγο που το έκανε. Ήταν αντιστασιακός. Ορίστε. Ήταν αντιστασιακός, λέω. Ναι, ναι, έκανε πράγματα, έκανε δρόμους. Έτσι. Γενικότερα στις απολαύσεις ενδεχομένως. Ότι θα μιλάμε 6 και 43 σε αθλητικό ραδιόφωνο για τον Καλλιγούλα, παιδιά, σαν ιστορική μορφή. Αμέσως μετά το Γόγολο. Αμέσως μετά το Γόγολο. Το 2017 ακόμα και το Βόκολο. Έτσι, έτσι. Μ' άρεσε αυτό είναι το λόγο επειδή. Θα δεις μπασκετάκι σήμερα. Ε, λέω να δω. Να δεις έτσι, με μισή καρδιά όλοι. Δεν έχει κανένα. Με μισή καρδιά. Άμα δεν έχει και παίχτη του ΠΑΟΚ, έχει παίχτη του ΠΑΟΚ. Σιγά μην έχει. Είχε το Εφήβον. Θα σμείνουμε εκεί. Είχε η Εφήβον, είχε τον Γκόνιαρη, είχε η γυναική ομάδα φέτος της Ελλάδος. Πώς τη λέγανε? Τη Λίμουρα. Τη Λίμουρα. Μάθαμε και τη Λίμουρα και την τέτοια όλοι. Για τώρα πέρα την μπλακάκι τέτοιο καλοκαίρι μαύρο να φύγει να μην... Να φύγει να μην ξανάρθει, άσε με τα στερητικά. Γι' αυτό πήγαν όλοι οι διακοπές φέτος. Του χρόνου που θα έχει Μουντιάλ, τίποτα. Πάει ο τουρισμός μας. Τίποτα, όλοι μέσα Μουντιάλ, τα κεφάλια μέσα. Και θα φύγουν και ποδοσφαιριστές στη Μύκονο του χρόνου γιατί θα έχει Μουντιάλ. Δευτεροκλασάτη μόνο. Θα πληγεί ο τουρισμός μας. Μάλιστα, μάλιστα. Από Μάιο θα πάνε καημένοι οι διακοπές. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι τώρα που είπαμε Μουντιάλ, σήμερα έχουμε και προκριματικό αγώνα για τον όμιλο που μετέχει η εθνική μας. Αντιμετωπίζουμε εντός έδρας στην Εστονία και την Κυριακή έχουμε Βέλγιο. Τι ώρα είναι το μάτς σήμερα? Σήμερα 9:45 ώρα Champions League. Έτσι, για να ξέρουμε. Full. Σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία ημέρα. Γιατί το ωραίο με τις εθνικές είναι ότι σου δίνει το περιθώριο να βγάλεις όλα τα αποθυμένα σου, να κράξεις και να μην παρεξηγηθεί κανένας. Οπότε είναι. Καλό. Ναι, τώρα τι άσε παρά σε πει άλλο γιατί λέτε για την εθνική, ας πούμε, για τέτοια και μάγε μου. Σήμερα όλοι περιμένουν, νομίζω, με το δάχτυλο στη σκανδάλη αποτυχία της χώρας μας. Ξεκάθαρα. Για το μπάσκετ, λέει. Για το μπάσκετ, ναι, απέναντι στην Ισλανδία στις 4,5 ώρα. Για να κράξουν. Ναι, βέβαια. Εγώ περιμένω να γράψω στάτους, δεν σας άρεσε ο Τριγκέρι, πήρατε το μίσο. Έτσι. Εν τω μεταξύ, στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε κανένα παίκτη δικό μας. Κανένα παίκτη που άλλο. Τι να τους κάνεις τον Πάουκ? Τζιόλις είναι ακόμα. Είναι, δεν είναι τον Πάουκ. Εντάξει, ρε παιδί. Σαν Πάουκ. Με σαν Πάουκ, με στην ψυχή. Εντάξει, του έτσι και στα φιλίδια. Τώρα θα άμα παίξουν καλά, θα λέμε δεν στα κολόπεδα παίζουν καλά. Όταν είναι στον Πάουκ, δεν παίζουν καλά. Έτσι. Το κλασικό, το κλασικό. Να σου πω την αλήθεια, ποιο παίχτη του Πάουκ να πάει στην εθνική, αφού δεν είναι Έλληνες. Κατά βάση. Το Βιερίνια. Δεν ξέρω. Στην εθνική Πορτογαλία, σάντο δεν μετέχει. Δεν τον έχει. Ζέκα, μάλιστα. Ο Ζέκα τώρα θα γίνει Δανός που θα πάει στο κουπέκι. Δεν ξέρω. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Σε φιλούμε. Τσάω. Πρωινό ξύπνημα, κυρίες και κύριοι. Να, άμα πιάσεις λίγο και την αθλητική καβλάντα, κατευθείαν όλοι τσιμπάνε μπαραμπούρα να πούμε το οτιδήποτε. Το μακρύ μας και το κοντό μας ούτως ή άλλως. Αλλά είναι η αθλητική ημέρα και μας αρέσει. Είπαμε, όταν δεν έχει να κάνει με τις δικές μας ομάδες, τα πράγματα είναι ανώδυνα και μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Νομιμοποίησε βεβαίως. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. 31 του Αυγούστου. Τι γεγονότα έχουμε κιόλας να απομονώσουμε σαν σήμερα. Τι μας έφερε μια τέτοια μέρα μέσα στην ιστορία. Το 1907 Βρετανία, Ρωσία και Γαλλία δημιουργούν την Αντάντ, την εγκάρδια συμφιλίωση. Αντάντ έχει στοιχειώσει όλα τα παιδιά τα οποία δίνανε εξετάσεις και γράφανε ιστορία. Νομίζω και για όσους τώρα προετοιμάζονται, είναι σως, πανταχώθεν. Αλλά και είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, το οποίο εξηγεί πάρα πολλά για το πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τι άλλο, δεν έχει και κανένα μαν. Σήμερα, σαν σήμερα το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιράς Μερσέντες, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακας της. Μια μελανή ιστορία. Έχουν ακουστεί χιλιάδες σενάρια συνωμοσιών για το γεγονότο το συγκεκριμένο που σημάδεψε τα 90's. Κάτι άλλο το οποίο αξίζει να αναφέρομαι. Δεν έχει εδώ η ιστορία, δεν μας έβγαλε. Πώς το έλεγε αυτό το τραγούδι, έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε.
το 1961 παραδίδεται, λέει, στον Υπουργό Συγκοινωνιών ο πρώτος ελληνικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Μόλις το 1961. Ναι, ναι. Φαντάσου μέχρι τότε τι γινότανε. Τον οποίο βεβαίως τιμούμε και εφαρμόζουμε. Σαν σήμερα το 2002 τίθεται σε τροχιά ο πρώτος δορυφόρος Κύπρου-Ελλάδος. Έχουμε και τέτοιο πράγμα. Τι μαθαίνει κανείς. Φέτος δεν εκτοξεύσαμε τον τρίτο. Α, φέτος δείχναμε στο. Ναι, ναι, ναι. Στείλαμε διαστημόπλια εκεί με ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτά εν ολίγης. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Συγκινημένοι είμαστε, κυρίες και κύριοι, από πολλά θέματα, αλλά βλέπουμε και την πορεία των Ελληνίων που διαπρέπουν στο εξωτερικό και διαβάζουμε επί του πιεστηρίου μία είδηση για τον Κλάους Αθανασιάδη, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ, πλέον ποδοσφαιριστής Μακάμπι Χάιφα. Brain drain. Ε? Brain drain. Φεύγουν τα μυαλά στο εξωτερικό. Φεύγουν τα μυαλά. Έλλειμμα, πραγματικό. Και βλέπουμε ένα αποστάρισμα, βλέπουμε μία είδηση που λέει. Μ' αρέσουν οι τίτλοι. Ο Κλάους οδηγεί στο Ισραήλ ακούγοντας ποντιακά. Εντάξει. Και φυσικά πατάμε κλικ μέσα για να δούμε τον πρώην αρχηγό του ΠΑΟΚ, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο οποίος δεν ξεχνά τις ρίζες. Τι να τις ξεχάσει, μωρέ. Τι να σου πω, πέντε μέρες. Πέντε μέρες έπρεπε να γίνει Εβραίος. Δηλαδή. Σε παρακαλώ, πέντε μέρες εκεί που έφυγε, δεν ξεχνά τις ρίζες του. Ίσως επειδή τώρα στην Ευκαρπία έχει ένα 25 με 30 που έβλεπα χθες, έχει μια ποντιακή σύναξη. Α, έξι μέρες ποντιακή σύναξη, θα πήξουμε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, τώρα τελειώνει, εντάξει, χάζεται εκεί στην Ευκαρπία, αλλά έχει μια άλλη στην Ηλιούπολη. Γενικά αυτές οι μέρες οι δυτικές συνοικίες πάλλονται από ποντιακούς ρυθμούς. Ίσως είναι αυτό που λείπει στον Κλάους. Και λέει συγκεκριμένα, ο Κλάους ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram Story, στο οποίο οδηγεί στους δρόμους του Ισραήλ ακούγοντας ποντιακά. Βέβαια, οι φίλοι μας Ισραηλοί, και το επισημάναμε, είναι ότι έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη για την ελληνική μουσική. Εντάξει, λογικό είναι, γιατί οι Έλληνες ούτως ή άλλως τη μουσική κλέβουν τους Άραβες, ασυστόλως. Ό,τι ακούμε σε αυτό το σκυλό αχταρμά είναι όλα ξένα τραγούδια, μεταποιημένα, κλεμμένα, με σφραγίδα υποτίθεται ενός εδώ εγχώριου συνθέτη. Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορεί ο Ισραηλινός να πανακούσει Άραβα για να το φέρει για συναυλία. Οπότε σου λέει, καταφεύγει στον Έλληνα. Πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες διαπρέπουν στο εξωτερικό, διαπρέπουν μάλλον στο Ισραήλ. Κάνουν συναυλίες. Είναι κοινοτικό διαβατήριο η μουσική, δηλαδή. Την Ταλάρα, ο Βέρτης είναι πρώτο όνομα, ο Καράς. Εδώ ολόκληρος Καράς έχει κάνει συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα εκεί του Τελ Αβίβ και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό το είχαμε πει και όταν ο Κλάους πήρε τη συγκεκριμένη μεταγραφή, ότι είναι ίσως ένα κομματάκι, ένα λιθαράκι μπήκε με αυτόν τον τρόπο για να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση. Το ότι θα πάει σε γνώριμα μουσικά εδάφη. Τώρα εντάξει, ποντιακά δεν έχουν ακόμη Ισραήλοι. Ίσως κάποια στιγμή θα γίνει. Ίσως ο Κλάους να του. Τώρα φαντάσου να έχει πάει μεταγραφή στη Μίλαν για να πήγαινε έξω τη σκάλα του Μιλάνου και να πει σε ποντιακά. Φαντάζεσαι. Οπότε η Ισραήλ και η Τουρκία θα πήγαινε. Έτσι, όντζα μαζί. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραίες αθλητικές ειδήσεις. Μπράβο στον Κλάους, μπράβο και στους Έλληνες. Ποδοσφαιριστές. Ο Κλάους έπρεπε να είναι φοιτητής στην Αγγλία κανονικά. Έχει αυτό το προφίλ. Για ποιο λόγο, έχει πολλούς φοιτητές στην Αγγλία που πάνε και σχεδόν δεν μαθαίνουν να μιλάνε αγγλικά. Πηγαίνουν σε ελληνικές κοινότητες, πάνε τρώνε γύρους, πάνε στα σκυλάδικα. Έχει 2.000 σκυλάδικα στο Λονδίνο. Χρηματοποιημένοι. Κανονικά. Αυτό κάνουν παρέα μόνο με Έλληνες. Και έτσι, και περιμένουμε πότε θα γυρίσουν στη μητέρα Ελλάδα. Έχει αυτό το προφίλ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ο καθένας. Όπου αισθάνεται οικία. Εμείς δεν θα κακολογήσουμε και θα παρακολουθούμε βεβαίως την πορεία του Κλάους Αθανασιάδη στη Μακάμπι Χάιφα. Λες σε πόσο καιρό θα είναι πάλι πίσω στην Ελλάδα, πόσο τον κόβεις? Τον Ιούνιο, εντάξει. Τον Ιούνιο, θα κάτσει χρόνο. Ναι. Μάλιστα, εντάξει, δεν το δίνω εγώ για παραπάνω. Σκέφτομαι το εξής. Διακοπές για Χριστούγεννα δεν θα έχουν, και έλα κάτι χειμωνιάτικο θα έχουν. Δεν έχουν bar mitzvah, πώς τα λένε αυτά. Χάνουκα έχουν το τέτοιο. Πάσχα έχουνε, βεβαίως. Οπότε βεβαίως. Εντάξει, θα έρθει ενδιάμεσα, θα πάρει μια δόση. Τώρα δεν θα πέσει και στον πάγο, οπότε δεν χρειάζεται να κρύβεται όταν βγαίνει. Δεν μπορεί να βγαίνει, Κυριλέ. Εντάξει, θα αντέξει. Θα αντέξει, μάλιστα. Οκ, θα το δώσουμε εδώ. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα διαρκές στοιχηματάκι. Στα μεταγραφικά, από την άλλη, η είδηση που πραγματικά συντάραξε το Πανελλήνιο ή το χθες, η απόκτηση από την ομάδα του Ολυμπιακού του Engels. Βεβαίως, ένα μεγάλο όνομα στην ιστορία, ο Engels. Κάτι που κινητοποίησε πάρα πολλές ομάδες να κινηθούν αναλόγως. Το τι, πώς γίνεται τώρα, είδατε με ΣΥΡΙΖΑ
πώς αλλάζει η προσέγγιση μεταγραφική. Ιδεολογική ηγεμονία. Ιδεολογική ηγεμονία, εγκλήματα κομμουνιστών. Εδώ τροποντινά, φαντάζεσαι να βάλει κανένα τέτοιο γκολ ο Έγκελς και να βγει με πρωτοσέλιδο γάβρος. Εγκλήματα να βάλει στο Παναθηναϊκό, εγκλήματα κομμουνιστών και το καθεξής. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τσάφες. Καταλαβαίνετε δηλαδή που το πηγαίνει. Ο Ολυμπιακός παίρνει Έγκελς. Ο Πάουκ γιατί έδιωξε Μαδούρο, δεν ξέρω. Είχε Μαδούρο, ναι, εντάξει. Έχει βέβαια Ιβάν, ο οποίος είναι πρώην μέλος του κόμματος, του Κουκουσέ. Μπορούμε να το βάλουμε μέσα να το εντάξουμε. Η ΆΕΚ είναι. Δεν έχει κάτι. Ορφανή από κάποιο τέτοιο όνομα, τουλάχιστον ιστορικής προσέγγισης σε αυτό το πεδίο. Εμείς ψάξαμε σαν λόγο επειδή κάναμε το ρεπορτάζ και βρήκαμε ότι υπάρχει κάποιος παίκτης που μπορεί να απασχολεί σε τους έδωσει λόγους. Προκειμένου την ΑΕΚ που είναι λίγο όρφανη, υπάρχει ένας Γερμανός αμυντικός με καριέρα στην Bundesliga, ο οποίος θα μπορούσε όντως να ενταχθεί σε έναν από τους συλλόγους της χώρας μας. Είναι ο Thorben Marx. Να έχεις Marx στην ομάδα σου, καταπληκτικά να φαντάζεσαι τον πάρει Ολυμπιακός. Marx και Engels, μέσα δίδυμο. Το κεφάλαιο. Ναι, για το κεφάλαιο και να λέει κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό ή Marx και Engels να βγει ο πρωταθλητής. Διότι και αυτός είναι μέσος, δεν είναι αμυντικός. Αγωνίζεται στην Borussia Mönchengladbach, βέβαια έχει τον αριθμό 14. Οπότε αυτό δεν είναι καλό. Αυτό θα μπορούσε να τον εντάξει ο Πάουκ στο δυναμικό του, γιατί χειρεύει. Και ένας φίλος, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, μας έστειλε και αυτό στο ρεπορτάζ του ότι υπάρχει και άλλος ποδοσφαιριστής, παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν είναι τρολιά το συγκεκριμένο. Υπάρχει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, δεν μπορώ να δω τώρα σε πού αγωνίζει, το οποίο λέγεται Marx Lenin. Ο πατέρας πρέπει να στο κουκουσέ σίγουρα. Είναι Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής και ονομάζεται έτσι. Ψάξτε το Google. Είναι Marx Lenin ή Lenin Marx. Γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε. Διάσπαση. Η πρώτη φορά ποδοσφαιριστής είναι διάσπαση. Είναι ένας Βραζιλιάνος ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα των νέων της Φλαμέγκο. Για να το ξέρετε. Και μόνο το λόγο επειδή έχει το ρεπορτάζ, ευχαριστούμε το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, γιατί είναι υπερβολικά χρήσιμη για εμάς πληροφορία. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Ιωάννη, ο οποίος μας γράφει: οι Έλληνες της Αγγλίας, ιδιαίτερα από Αθήνα, αυτής της ομάδος φοράνε ακόμη, λέει, Timberland μποτάκι και μπουφάν τζιν με γούνα από μέσα. Έχουν ξεμείνει στην Αγγλία από τότε. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε, για όλες τις επισημάνσεις σας, ιστορικές, κοινωνικές, αθλητικές και όχι μόνο, και μεταγραφικές. Ο Παναθηναϊκός παίρνει σοριδών ποδοσφαιριστές, αναστάσιμο, και σε κάνει να ανησυχείς, αυτά που με έλεγες πριν. Ναι, πώς... τι, αυτό δεν κατάστασε αυτή. Τεμαράς, πόσους πήρε χθες? Τρεις πήρε, δύο πήρε. Δύο πήρε ο Παναθηναϊκός και... πήραν όλοι, τέλος πάντων. Πήραν όλοι, έχουν πάρει. Εκεί θα καταλήξω. Αραούχο είναι να έρθει στην ΑΕΚ, ναι, και αυτό. Κονέ. Κονέ. Άκου και κονέ. Ναι, ναι. Και πάω, τι γίνεται με το Βιερίνια, τι. Θα μας πείτε επιτέλους. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορώ, δεν έχω τίποτα άλλο να πω πια με τον Πάο. Τι μου έλεγες. Περίμενα όλη μέρα. Τι... Ναι, refreshun F5, ναι. F5. Έβλεπα, πήρε ο Παναθηναϊκός. Ξαναπήρε ο Παναθηναϊκός. Δεν μ' ξαναπήρε η ΑΕΚ. Πήρε ο Ολυμπιακός πριν τον Έγκελ. Έγκελ κιόλα, όχι αστείο. Ναι, 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 ναι. Λέω εμείς τίποτα. Πήραμε το Μαουρίσιο, δεν τον ανακοινώσαμε ακόμα. Περιμένουμε να φτάσει. Ακόμη είναι 10 Οκτωβρίου. Πότε ανακοινώνεται ο Μαουρίσιο, λες να γίνει κανένα αυτό. Παρ' όλα αυτά, κάτι μου έλεγες πριν για τις ταβέρνες και το Βιερίνια. Ναι, έγραφε ένα φίλος χθες στα social media ότι ο Βιερίνια τις τελευταίες 20 μέρες πριν στη Θεσσαλονίκη έχει πάει σε 40 ταβέρνες και γυρίσει όλη τη γαστρονομική Θεσσαλονίκη. Οπότε ανακοινώσαμε να κάνει καμιά προπόνηση. Να κάνει καμιά προπόνηση, γιατί μπορεί να έχουμε τα άλλα. Θυμίζω ότι όταν είχε έρθει ο Βιερίνια στον ΠΑΟΚ, λέγανε ότι είναι αυτός ο χοντροκόλλης. Έτσι, ούτε που... Και όταν έφυγε τέτοια λέγανε, στην Βόλσμπουργκ πήγε και για την Άτσι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Αράου, Πάπης εδώ. Να το μαγευτικό Αράου. Τι κάνετε, παιδές? Καλά. Καλημέρα. Καλά είμαστε εσύ. Και στο... Ποιον έχεις εκεί τον... Αναστάση. Τον Αναστάση έχεις. Yeah, καλημέρα. Βέβαια, βέβαια. Πολλούς παουξίδες φαίνεις εκεί πέρα. Βέβαια, ένας παουξίδης ήρθε. Όλοι οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς είναι σε αυτήν την εκπομπή. Πλάκα κάνει. Και Ηρακλειδείς. Βέβαια. Χάθη κάνει Ηρακλειδείς. Έχω, Κατερίνα... Έχω Κατερίνα Βουγιούκα όμως εδώ. Γενικά, γενικά. Ο Μάνος πού χάθηκε, ρε Μπάμπη, ο Μάνος? Βέβαια, ρωτάς.
Πού να ξέρω εγώ το Μάνο. Μάνος δεν ήταν ποτέ πρωινός. Πού δεν κάτι θα ξέρεις. Δεν έχω ιδέα. Ξέρω μόνο όσους είναι 6 με 10 και όταν κάνουμε 6 με 8 και όταν κάνουμε 7 με 10. Ξέρω μόνο το δικό καλά, μας ρόστερ. Αυτός έβγε τη νύχτα, ήταν τη νύχτα έφυγε. Δεν έχω ιδέα. Πολύ ξαφανίστηκαν. Η κουλάρα ξαφανίστηκε. Α, δεν θέλω τέτοια να την πάμε την ψάξουμε στο αμπελαλέ. Είναι, μην μαζί. Αυτή να ούτε στα. Ναι. Ούτε στα γαριδάκια δεν πάνε τώρα. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι? Εγώ είμαι καλά, μια χαρά είμαστε τώρα. Θα πάμε ψωνίσουμε σήμερα. Τι θα ψωνίσετε εκεί που έχετε λεφτά στην Ελβετία? Λεφτά δεν χρειάζεται να έχει σήμερα. Πας εκεί στην τράπεζα. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνουμε, ρε. Ποιο, τι κάνουμε, που πας... πάνε στην τράπεζα. Παλιά τα πέραμε στα χέρια. Α, μάλιστα. Και τα... Όταν δουλεύαμε ήταν καλύτερα, ήξερες. Ναι. Δηλαδή. Ναι. Δούλευες και. Πληρωνώσουν και έλεγες άρε εντάξει πάμε. Πληρώθηκα. Τώρα τι. Σήμερα πας άμα θες άμα είσαι λεφτά πας τα παίρνεις. Αύριο άμα θες πας παίρνεις. Μεθαύριο κάθε μέρα μπορεί να... Δεν είναι αυτό το κάτι. Δεν έχει καμιά γεύση αυτό. Έτσι κάθε μέρα λέει άμα δεν πάρεις εκεί το μασούρι αυτό και τέτοια. Θυμάσαι παλιά πως βγάζαν οι βενζινάδες το μασούρι εκεί με τα χιλιάρικα. Ωραία φίλε τι ωραία. Χαιρόσου να βλέπεις βενζινά. Φούλαρες. Ναι. Παλιά. Εγώ ναι. Έχω έρθει 28 φορές στην Ελλάδα με αμάξι. Μάλιστα. Λοιπόν, είχα ένα. Άκουγες ποντιακά. Τώρα μην λέω και τη μάρκα. Είχα ναι. 105 λίτρα έπαιρνε μέσα. Τι είχες εκεί? Εβιτίο έρχος. Ναι. Δύο αμάξια είχα εδώ πέρα. Δύο. Α, εμείς... έρχονται εκεί μετά. Ναι, για πες. Για πες. Με το. Δες τώρα εδώ στην Ελβετία. Ναι. Με το ένα νούμερο, Βαντά. Με το ίδιο νούμερο μπορεί να κυκλοφορήσει δύο αυτοκίνητα. Όχι αυτομάτως τα δύο μαζί. Αντικειμενικά θα ήταν λίγο δύσκολο αυτό, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Κοίταξε. Ναι. Ασφαλίζεις το πιο μεγαλύτερο. Ναι, η ασφάλεια είναι το ίδιο. Ναι. Μόνο στα νούμερα έχει μια διαφορά το χρόνο. 60 φράγκα ελβετικά. Μάλιστα. Είναι η διαφορά. Μάλιστα. Λέγεται Vexel νούμερο, λέγεται. Αχα. Βγάζεις από το ένα ταμάξι ναι. Και βάζεις το άλλο, κατάλαβες? Άρεσε, σαν να βάζεις ας πούμε, τι είναι, να έχεις δύο στολές ας πούμε, εκτός και εντός έδρας, κάπως έτσι. Ναι, κοίταξε, όταν πας στη δουλειά, θα έχεις μικρότερο αυτοκίνητο για... Τώρα, να μην προκαλείς, μάλιστα. Ναι, εδώ δεν έχει προκαλείς, εδώ μέρα μάλιστα μεγάλα τα αυτοκίνητα. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Ωραία Χαραλάμπη, πρέπει να κάνουμε διαλυματάκι, έχουμε πάει 7. Ναι, να πεις και το Δημήτρη. Να τον πω. Ποιο Δημήτρη? Το Δημήτρη από την Βέρεια, ναι. Τη Βέρεια, δες τον. Θέλω να του μιλήσω εγώ, αλλά να αφήσει το τηλέφωνο σου, το τηλέφωνο του το τηλέφωνο, σταθμό. Ναι. Και να με το δώσει σε μένα μετά. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Εντάξει, έγινε. Σε χαιρετούμε. Έχαμε με ακούει. Καλημέρα. Να αφήσει το τηλέφωνο του. Ναι. Και να τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Καλημέρα. Θέλω να του ρωτήσω και κάτι άλλα πράγματα. Εντάξει, καλημέρα. Για κυρα... φρούτα και για τέτοια. Έτσι. Έγινε. Καλημέρα στην κυρία Μαρίκα. Τσάω. Λόγω επειδή ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας και όποιος κατάλαβε, εννοείται κάθε φορά. Μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφομαι με πλούσιο μεταγραφικό αλλά και αθλητικό ρεπορτάζ. Είπαμε σήμερα και σήμερα ξεκινάει και το Ευρομπάσκετ. Και προγνωστικά και αυτά και ιστορίες και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφομαι.